Είναι το ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ που παραμένει στο κόκκινο με τα νοσοκομεία να πιέζονται και κυρίως στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων περιστατικών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 44χρονου, όπως θα μας πει και ο Νίκος Γιαπρακάς. Νίκο. Ακριβώς έτσι είναι, Ματίνα, και μάλιστα για να δούμε και την κρισιμότητα της κατάστασης, έχουμε να σου πω, Ματίνα, και την εισαγγελική παρέμβαση που γίνεται από τον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδος προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών Μεσολογγίου και Αγρινίου, έτσι ώστε να γίνει προκαταρκτική εξέταση για τους λόγους στους οποίους οδήγησαν την ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ στο κόκκινο. Τις δύο αυτές περιοχές, δηλαδή το Μεσολόγγιο και το Αγρίνιο, στο κόκκινο. Μάλιστα, αναμένεται να πέσει ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα στα όσα έγιναν ή στα όσα δεν έγιναν, δεν τηρήθηκαν τα μέτρα δηλαδή, κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας. Έτσι λοιπόν είχαμε την κατάσταση αυτή με την έκρηξη των κρουσμάτων στην ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, με τα νοσοκομεία εκεί να πιέζονται και μάλιστα τα δύσκολα περιστατικά να μην είναι εύκολο να τα διαχειριστούν οι γιατροί στην ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι τέτοιες περιπτώσεις έχουν διακομιστεί είτε στην Πάτρα είτε στα Γιάννενα. Μία περίπτωση, όπως ανέφερες και εσύ, ένας 44χρονος από την ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ο οποίος χτυπήθηκε από τον κορονοϊό, μεταφέρθηκε αρχικά στα Ιωάννινα προκειμένου να νοσηλευθεί εκεί. Όμως οι βλάβες, οι οποίες είχε υποστεί, Ματίνα, στους πνεύμονές του, είναι σχεδόν καθολικές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί έκτακτη αεροδιακομιδή του στην Αθήνα για να νοσηλευτεί στο Αττικό, όπου στο συγκεκριμένο νοσοκομείο εφαρμόζεται μια τεχνική εξωτερικής υποβοήθησης των πνευμόνων. Μάλιστα, είναι μια τεχνική η οποία, όπως μαθαίνουμε, είναι η μοναδική που γίνεται σε ολόκληρη την Βαλκανική Χερσόνησο, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν, οι γιατροί τώρα δίνουν μάχη προκειμένου να σώσουν τον 44χρονο, να τον κρατήσουν στην ζωή στο Αττικό νοσοκομείο. Από την άλλη πλευρά, να σου πω ότι σε αντιδιαστολή με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, έχουμε την περίπτωση της Πάτρας, όπου σιγά σιγά φαίνεται ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής, επιστρέφουν σιγά σιγά στην κανονικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον από τις 6 κλινικές COVID που είχαν δημιουργηθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο Ρίο, οι 3 έχουν επιστρέψει στην κανονική τους λειτουργία. Δηλαδή, υπάρχουν εκεί περιστατικά πλέον τα οποία δεν είναι περιστατικά COVID. Αναφορικά με τις μονάδες εντατικής θεραπείας, από τις 4 μονάδες, από τις 4 μέθη για περιστατικά COVID, πλέον έχουν απομείνει για αυτόν τον λόγο μόνο οι 3, ενώ η 4η έχει επιστρέψει σε κανονική λειτουργία, για μη περιστατικά COVID δηλαδή, και μάλιστα σε πλήρη δυναμικότητα. 10 κρεβάτια λειτουργούν για μη περιστατικά COVID. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάσα πλέον και στα χειρουργεία, μιας και οι χώροι ανάνυψης είχαν μετατραπεί αναγκαστικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας για να βοηθήσουν τον κόσμο που είχε ανάγκη.